Μέλη του εθελοντικού κινήματος κόντρα στο ρεύμα, που εδώ και μήνες αναπτύσσεται στην Κατερίνη, τοποθετούν στην κεντρική πλατεία ελευθερίας της πόλης μαύρα πουκάμισα, σαν τα μαύρα μέτρα που επιθυμούν να εφαρμόσει η Ελλάδα οι δανειστές της, προκειμένου να υλοποιηθεί το PSI και να υπογραφεί η δανειακή σύμβαση. Στόχος των διοργανωτών του συλλαλητηρίου είναι να υπάρξει μαζική συμμετοχή παρά την έντονη χιονόπτωση που αναμένεται και το Σάββατο, καθώς ήρθε η ώρα να δείξουν εμπράκτος οι πιερείς την αντίρρησή τους για τα σκληρά μέτρα που θα εφαρμοστούν. Επιλέξαμε τα μαύρα πουκάμισα, τα αναρτήσαμε εδώ στην πλατεία, τα οποία συμβολίζουν τους πολίτες μας, τους πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση. Επιλέξαμε το μαύρο χρώμα, διότι έτσι αισθανόμαστε. Και κρατιόμαστε χέρι-χέρι, σχηματίσαμε έναν κύκλο, περικυκλώσαμε την πλατεία και εδώ μέσα αύριο, μέσα σε αυτόν τον κύκλο θα συναντηθούμε για να κάνουμε το συλλαλητήριό μας. Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να έρθουν, να απλώσουν το χέρι στον διπλανό του και να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Είμαστε το τελευταίο αποκούμπι. Ο διπλανός μας, ο γείτονάς μας, ο φίλος, ο γνωστός. Το εθελοντικό κίνημα κόντρα στο ρεύμα δημιουργήθηκε όταν επιβλήθηκε το χαράτσι στα ακίνητα. Συχνά κάνει συνεδριάσεις στην Κατερίνη, στις οποίες με την πάροδο του χρόνου συγκεντρώνει μεγαλύτερο αριθμό πολιτών. Ετοιμαζόμαστε αύριο για το συλλαλητήριο που θα γίνει 12 ώρα το μεσημέρι στην πλατεία μας και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να φωνάξει την αγανάκτηση που έχει και να ενωθεί η φωνή του απλού πολίτη και να γίνει μία φωνή για να αντιδράσουμε σε αυτό που γίνεται. Πλέον δεν γίνεται κάτι άλλο. Πρέπει να αντιδράσουμε.